Πάμε στον καθηγητή, τον Αλέξη τον Μητρόπουλο. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα σας, χρόνια πολλά κυρία Δουβλιεράκη, τα καλύτερα εύχομαι σε όλους. Επίσης, να είστε καλά. Υπάρχουν με κάποιες ειδήσεις, υπάρχει μια σειρά ειδήσεων που λίγο πολύ θα θέλαμε τα φώτα σας. Δηλαδή, από 5 Ιανουαρίου, έκρηξη αιτήσεων συνταξιοδότηση το 2021, όπως ανεβάσατε στο site σας. Θα έχουμε, κυρία Δουβλιεράκη, μια πρωτοφανή φυγή, κύμα φυγή στο 2021, γιατί κυρίως από γυναίκες, γιατί από το 2016 μέχρι και το 2021 αυξάνουν κατέτος τα όρια ηλικίας. Το τελευταίο έτος που ισχύουν οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις για μανάδες, για εργαζόμενες με παιδιά, με πολλά παιδιά, με τρίτερα παιδιά, με ανάπηρα παιδιά, σε κάποιες δέκο που υπήρχαν ειδικές διατάξεις για πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, αυτές καταργούνται το Δεκέμβριο του 2021. Και έτσι λοιπόν πολλοίς κόσμος, κυρίως γυναίκες, αν μας ακούνε, και σας ακούνε πάρα πολύ και σας εμπιστεύονται και σας και το σταθμό σας, να σχεδιάσουν τη συνταξιοδότησή τους, αναγνωρίζοντας ενδεχομένως και κάποια πλασματικά χρόνια, για να μην εγκλωβιστούν. Γιατί το λέω, κυρία Δουβλιεράκη? Γιατί από 1η-1η-22 ισχύει ο γεωνικός κανόνας συνταξιοδότησης για όλους και για όλες. Ποιος είναι, κυρία Δουβλιεράκη? Ότι ή θα, αν έχει 40 χρόνια ασφάλισης, 12.000 ένσημο, πολύ μεγάλο στόχος, δεν τον εκπληρούν ούτε το 90% των γυναικών στην πατρίδα μας, ή με 40 χρόνια και στο 62ο έτος ηλικίας, ή στα 67 και πάνω με 15 χρόνια ασφάλισης. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι πρέπει ο κόσμος να το κοιτάξει, να σχεδιάσει, διότι θα στενοχωρηθεί πολλοίς κόσμος από το επόμενο έτος, διότι θα αναγκαστεί να μείνει και 5 και 7 χρόνια παραπάνω στη δουλειά, προκειμένου να τύχει της πολυπόθητης σύνταξης. Μα το είπατε, 40 χρόνια ασφάλισης, 12.000 ένσημα, δεν το συμπληρώνει το 90% των γυναικών. Με καλές συνθήκες στην αγορά εργασίας, καλύτερες. Τώρα που αγριεύουν οι συνθήκες, αντιλαμβάνεστε ποια γυναίκα θα δουλέψει 40 χρόνια διαρκώς και θα πετύχει 12.000 ένσημα, όταν η αίσθηση δική μου είναι και από δικές σας εργαζόμενες, και όταν ήρθα καμιά φορά είχα αρκετές ομιλίες, στις 5, στις 5,5, στις 6, στις 7.000. 7.000 είναι 20 χρόνια, 22 χρόνια ασφάλισης. Ο νόμος θα απαιτεί για να βγεις πρώτου 67ου 12.000 ένσημα. Ανέφικτος στόχος για όλες σχεδόν τις Ελληνίδες. Μάλιστα. Είπατε το 90%, υπάρχει και το 10% που τα έχει. Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα λοιπόν θα πηγαίνουν στο γενικό και θα στενοχωρηθούν πολλοί γυναίκες όταν αναγκαστούν να μένουν στα 67, 68 και 69 για να πετύχουν το στόχο της συντάξης. Εκείνο βέβαια το, όχι το, που έχει προκαλέσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι αυτή η απόφαση του δεύτερου τμήματος του ελεγκτικού συνεδρίου, όπως μας ενημερώσατε, που αναγνωρίζει και στους άνδρες δημόσιους υπάλληλους δικαίωμα στη σύνταξη με 20 χρόνια ασφάλισης έως το 2010. Με μία διάταξη του νόμου του 10, του πρώτου ασφαλιστικού νόμου, του νόμου Παπανδρέου Λοβέρδου, παρήχεται η δυνατότητα ακόμη για γυναίκες που το 2010 είχαν 20 χρόνια και παιδιά, 20 χρόνια στο δημόσιο και 3 τέκνα, να βγαίνουν ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Μπαίνανε στα 30, φεύγανε στα 50. Μπαίνανε στα 25, φεύγανε στα 10, λέω μέχρι το 10. Αυτό είχαν εξαιρέσει τους άντρες με 3 και πάνω παιδιά. Και κάναμε ένα πειραματισμό, δικαστικό εννοώ, με συνεργάτη τη ΕΛΙΠΕΚ, τον κύριο Γλέζο, και δέχτηκε το δικαστήριο, το ελεκτικό συνέδριο, το καθήλυν δημοσιονομικό δικαστήριο για δημοσίους υπαλλήλους, και είπε για λόγους ισότητας και οι άντρες μέχρι το 10, με ανήλικα, με 3 παιδιά και με 20 χρόνια δουλειάς, μπορούν να φεύγουν ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Δηλαδή αυτή η απόφαση κερδίθηκε από τους συνεργάτες μας
και εξυπηρετεί αρκετές χιλιάδες κόσμου για λόγους ισότητας με τις γυναίκες, κυρία Δουργεράκη. Μάλιστα. 86.000 ευρώ προς τον ΕΦΚΑ, δικαίωμα για σύνταξη. Αυτή παρά τις οφειλές ύψους. Είναι εισαγωγικά απόφαση, είναι πρωτοποριακή. Η συγκεκριμένη ασφαλισμένη γιατρίνα του Ταμείου του ΕΤΑΑ των Επιστημόνων, για λόγους ασθενείας, για λόγους οικονομικούς, είχε ξεπεράσει το πλαφόν. Θυμίζω στους ακροατές ότι για να πάρει κάποιο σύνταξη στα ταμεία των επιστημόνων, γιατρών, μηχανικών, δικηγόρων και ούτω καθεξής, δεν παίρνει σύνταξη αν χρωστάει πάνω από 15.000 ευρώ, πάνω από 15.000 ευρώ και δεν πληρώνει το υπερβάλλον εφάπαξ. Ζητήσαμε από το δικαστήριο με τον συνεργάτη μου, τον κύριο Γκλέζο, να πει ότι παρά το ότι χρωστάει 5 φορές το πλαφόν, 86.000, σας λέμε το όριο είναι 15.000, για λόγους ασθενείας, για λόγους ότι δεν είχε ενημερωθεί από το ταμείο, είπε η πρωτοποριακή αυτή απόφαση, δεν έχει προηγούμενο, λέει ας έχει ξεπεράσει το πλαφόν τόσο πολύ και χρωστάει 86.000, εγώ θα της δώσω σύνταξη. Και διέταξε τον ΕΦΚΑ να της δώσει σύνταξη. Και της έδωσε σύνταξη. Και αυτό είναι μεγάλη ελπίδα. Ανοίγει και το δρόμο, κύριε Μητρόπουλε. Είναι μεγάλη ελπίδα για 100 με 120.000 κόσμου και δικό σας κόσμο κάτω. Εχθές με πήρανε, γνωρίζοντας την απόφαση, δύο επαγγελματίες της όμορφης πόλης σας, του Ηρακλείου, που μου είπαν εμείς σωστά με 40 ο ένας και 50 ο άλλος, μπορούμε τώρα να βγούμε σύνταξη. Κάνετε αίτηση και είμαστε εδώ. Και μάλιστα τους είπα ότι σε μία από τις προσεχείς εκπομπές της αγαπητότατης κυρίας Δουλγεράκη θα το αναλύσουμε. Και το αναλύουμε σήμερα. Μάλιστα. Και το τελευταίο που σας ρωτώ. Αυτό το συμπληρωματικό εφάπαξ από 6 έως 10.000 ευρώ που επιδίκασε το δικαστήριο σε 16 απόστρατους της πολεμικής αεροπορίας, τμήμα διοικητικού πρωτοδικείου της Αθήνας συγκεκριμένα. Όλοι οι απόστρατοι και δύο δικοί σας στους 16 αεροπορίες ήταν, όλοι οι απόστρατοι όλων των σωμάτων στρατού, λιμενικού, πυροσβεστικού, αστυνομίας, που βγήκαν στη σύνταξη μεταξύ 13 και 17, όλοι πήραν λανθασμένο κουτσιρεμένο εφάπαξ. Προσφύγαμε και είπε το δικαστήριο ότι θα πάρουν από 8.000, 10.000 με τόκο 6%, επειδή το ταμείο υπολόγισε περικοπές που είχαν κριθεί αντισυνταγματικές. Τις λέμε, αναρτήσαμε την απόφαση, την πρωτοαποκαλύψαμε, γιατί εμείς κάνουμε αποκαλυψιακή εκεί αυτή κατάσταση, παρέμβαση με το site, η ιστοσελίδα μας, enipec.gr, και έχουμε και τις τρεις σημαντικές αποφάσεις, κυρία Δουλγεράκη. Αυτή η απόφαση. Πάρα πολύ κόσμο, όλους χιλιάδες αποστράτους που βγήκαν σε σύνταξη 13-17. Μάλιστα. Άρα είναι και της αεροπορίας και της ξηράς και του ναυτικού, όλων των σωμάτων ασφαλείας. Πυροσβέστες, αστυνομικοί και όλων των κλάδων του στρατού μας. Που συνταξιοδοτήθηκαν, όπως λέτε, το επαναλαμβάνω, κατά τα έτη 2013-2017. Όλοι αυτοί δικαιούνται εφάπαξ συμπληρωματικό, τουλάχιστον 8.000 συμπλήρωμα εφάπαξ. Το ζητούμενο είναι να υπάρχουν και τα χρήματα αυτά να καταβληθούν βεβαιότατα από κυρία, τα ταμεία τους. Όταν τα παρακρατούσαν από τους στρατιωτικούς μας, να βρούνε τρόπο να τα δώσουν. Έχουν τόσους μεγάλους μισθούς οι βουλευτές που τα κόβανε, 6.000, και φροντίζουν τις οικογένειές τους, καλώς, και φροντίζουν τις οικογένειές τους και τα παιδιά τους, να δώσουν, διότι χρειάζομαι στήριξη. Αλλά τα χρήματα αυτά τα πήραν και οφείλουν να τα δώσουν. Μάλιστα. Κύριε Μητρόπουλε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Μπορούν να μας διαβάζουν στη ιστοσελίδα μας όλες οι αποφάσεις ή έχουν αναρτηθεί και μπορούν να μας θέτουν ερωτήματα. Εξυπακούεται αφιλοκερδός και ο σύμβουλοι της εξαιρετικής εκπομπής σας. Απαντάμε, απαντούν οι συνεργάτες μας στο enipec.gr. Καλή σας ημέρα. Χαίρετε, χαίρετε.